δουλειά μας στο site θα πρέπει να καλωσορίσουμε την ελβετική ομάδα και να ελπίζουμε ότι θα γίνει αύριο ένα όμορφο παιχνίδι. Εμείς σαν στόχο έχουμε σαν ΑΕΚ, έχουμε τον αγωνιστικό στόχο που είναι να κερδίσουμε για να περάσουμε στους 8 τους 7. Κάτι πολύ σημαντικό για την, και για την ιστορία της ΑΕΚ αλλά και γενικότερα για το ελληνικό βόλεϊ. Από εκεί πέρα θέλουμε μέσα από αυτήν την νίκη, από αυτήν την πρόκληση να δώσουμε ένα δώρο φιλάθλημα, γιατί είπα και παλιότερα ότι θα πρέπει να τους ευχαριστούμε με πράξεις και ξέρω ότι αν περάσουμε στην επόμενη φάση και παίξουμε με τη Γαλατασαράι θα είναι ένα δώρο για αυτούς το να πάει η ομάδα να παίξει μες στην Κωνσταντινούπολη. Έχουμε κάποια στοιχεία για αυτήν την ομάδα, είναι μια πολύ καλή ομάδα, μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Ξέρουμε τη βοήθεια του κόσμου μας, ο οποίος θέλω να πιστεύω ότι θα κατακλείσει αύριο το γήπεδο, να κάνουμε το πρώτο βήμα τη νίκη, έτσι ώστε να κάνουμε το 1-0 για να κάνουμε πιο εύκολο το έργο μας, έτσι ώστε να πετύχουμε την πρόκληση την επόμενη φάση. He would like to welcome the Swiss team here in Athens. Of course, what we're going to try to do is win and advance to the next round of the Cup. The most important thing is to make happy our fans who will show up tomorrow at the game and fill up the stadium. That's a very important thing for AEK, and we'd like to advance to the next round in order to go against the team from Constantinople, which would make very happy our fans to play over there where AEK came from. Hey. Να καλωσορίσω και εγώ την ελληνική ομάδα. Welcome. Thank you. Ένα στόχο έχουμε μόνο, να νικήσουμε αύριο. Έχουμε κάποιες πληροφορίες για την ομάδα, οι οποίες πιστεύω ότι με την εμπειρία που έχουμε θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε το στόχο μας. Θεωρώ ότι οι οπαδοί μας θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ σε αυτό. Δεν ξέρω αν στην Ελβετία είναι τόσο θερμή η οπαδοί όσοι και να είναι. Θεωρώ ότι θα χαρούμε πάρα πολύ το παιχνίδι. Είναι μια γιορτή για μας έτσι κι αλλιώς. Με συγκέντρωση και τη θέληση που έχουμε να περάσουμε στην επόμενη φάση, θεωρώ ότι θα καταφέρουμε το στόχο μας πολύ εύκολα. She likes to welcome the team from Switzerland. It's a very difficult game what we have to approach tomorrow, but we'll try to win. It's very important for our team and for the fans to win. We'll try to make the fans as happy as possible and advance to the next round. Okay, anything else?